Ο Παναθναϊκό, ναι. όχι ο Παναθναϊκό, ο Ρασνάντοβιτ ανακοίνωσε τον διαλό. Ναι, μια το είπα, μεταγραφή το που την ξέρουμε. Ναι. Ε, το θέμα είναι δεν πρόκειται να παίξει στον Παναθναϊκό διαλό. Θα δοθεί δανεικό. Mm. Το θέμα είναι πώ θα δοθεί δανεικό, διότι είναι μια μεταγραφή του Κάτα, ο οποίο ο πρίφτη δεν την ήθελε. <laughs> ε, <laughs> αλλά τον υπογράψαν τον παίχτη, okay. τον δώσουν δανεικό. Εμένα ο διαλό μου αρέσει ω παίχτη, βέβαια mm -hmm. δεν έχει το σουτ, αλλά mm -hmm. ήταν από του καλού του Λαβρίου. Ναι. Σεχόριζε. Έχει ένα πρόβλημα με το σουτ. Θεωρώ ότι θα δοθεί δανεικό, ίσω πάλι στο Λαβρίο, δεν ξέρω ακριβώ ναι. σε ποια ομάδα. Με δύο λόγια, αυτοί οι παίκτε του Λαβρίου κλείνουν ναι. και, μένουν και δεν κλείνουν. Ναι, κλείνουν και δεν κλείνουν. Ο Καλά, κάρτερ ο κάρτερ είναι. δεν έχει κλείσει ακόμα. Ναι. Έχουμε πει ότι είναι. Καπαρωμένο. Ναι, αλλά δεν έχει κλείσει. Ναι, δεν ναι. έχει υπογράψει, δεν έχει ναι. ανακοινωθεί. Ναι. Οπότε κρατάμε μια επιφύλαξη για τον Ολυμπιακό όσο δεν υπογράφουν. Όταν δεν ανακοινώνονται, δεν υπάρχουν μεταγραφέ. Έτσι. Λοιπόν, ο Παναθυναϊκό ζει και αναπνέει με την υπόθεση του Χεζόνια. Mm -hmm. ε, μέχρι να απαντήσει, μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, δεν γίνεται κάτι. Όταν ξεκαθαρίσει το Χεζόνια, τότε θα, πάρουν, θα δρομολογηθούν όλα τα υπόλοιπα. Επειδή έγινε μεγάλη συζήτηση χθε για αυτό που είπαμε, ότι αν μείνει ο Χεζόνια, ο Παναθυναϊκό είναι πανίσχυρο στο 3-4 στι υπόλοιπε θέσει. Έχει κενά. έχει. Για με την έννοια ότι στο ένα είναι ο Πέρι και θα πρέπει να παίζει ο Ρος και ο Μέικον που δεν είναι πραγματικοί playmaker. Στο 2 είναι ο Νέντοβιτ με του τραυματισμού και ο Μέικον. Αν ο Νέντοβιτ είναι 100% υγιή, είναι πλήρη ο Παναναναϊκό. Αλλά πέρσι έπαιξε 20 μάτσε, στα 34. Στο 3 και στο 4 είπαμε. Και στο 5 είναι ο Παπαγιάννη, ο οποίο είναι εντάξει, μια χαρά. Από πίσω του είναι ένα παίκτη ο οποίο δεν έχει παίξει Ευρωλίγκα. Αυτό λέμε. Θα υπάρχει το κενό στο playmaker. Εκεί θα είναι το θέμα που ο Παναναναϊκό θα έχει ερωτηματικό. Ενώ μετά θα είναι πιο, πολύ πιο ισορροπημένο το ρόστερ. Γιατί αυτή τη στιγμή στο 3 και στο 4 είναι για χαρά ο yeah. Με το Γουάιτ στο 4 και τον Παπαπέτρου στο 3. Αλλά αν έχει και το Χεζόνια θα είναι μια κίνηση από κάθε άποψη μεγάλη γιατί είναι σούπερ όνομα. Είναι ε, εμπορικό, τον θέλει όλο ο κόσμο yeah. του Παναθηναϊκού. Έτσι. Αυτό είναι το κυριότερο. Ότι ο κόσμο του Παναθηναϊκού θα είναι απόλυτα ικανοποιημένο αν μείνει ο Χεζόνια. Είναι δύσκολο γιατί και ο ίδιο προφανώ θέλει κάτι περισσότερο. Είναι μια γενική διαπραγμάτευση. Αυτά για το Χεζόνια, αυτά για τον Παναθηναϊκό. Αυτά για τον διαλό.